Καλό μεσημέρι, Νικήτα. Να ξεκαθαρίσουμε αρχικά ότι ο ανακριτής της υπόθεσης αναφέρθηκε σε τροχαίο δυστύχημα. Δεν έκανε λόγο για θανατηφόρο με τον, το 2016, στο οποίο είχε εμπλακεί ο 50χρονος Ρώσος. Δεν έχει γίνει οποιαδήποτε αναφορά εάν ήταν θανατηφόρο το εν λόγω ατύχημα. Ωστόσο, να σου πω ότι αυτό, σύμφωνα και με τον δικηγόρο του 50χρονου Ρώσου, έχει διευθετηθεί μέσω προστίμου. Τώρα, σε απευθείας δίκη ενώπιον του επαρχιακού, του μόνιμου επαρχιακού κακουργιοδικίου στη Λεμεσό, το οποίο θα συνεδριάσει στην 31 Τρίτου του 2020, έχει παραπεμφθεί ο 50χρονος Ρώσος οδηγός του Τζιπ, το οποίο παρέσυρε στο θάνατο τον 27χρονο Παναγιώτη Χριστοφόρου την 20η ξημερώματα της 28ης Νοεμβρίου. Να σου πω ότι στο δικαστήριο ακούστηκαν πολλά πράγματα, Νικήτα. Ωστόσο, αυτό που μένει για να ολοκληρωθεί η διαδικασία είναι εάν ο 50χρονος Ρώσος παραμείνει υποκράτηση μέχρι και την έναρξη της δίκης, πράγμα στο οποίο φέρει ένσταση ο δικηγόρος του. Ωστόσο, η απόφαση του δικαστηρίου θα δοθεί σε μία ώρα. Τώρα, όπως είναι γνωστό, ο 50χρονος Ρώσος, στο αίμα του 50χρονου Ρώσου είχε ανιχνευθεί 243 μιλιγκράμμ αλκοόλης, αλλά και είχε καταναλώσει προηγουμένως και χάπια. Ήταν ένα θανατηφόρο κοκτέιλ, όπως αναφέρθηκε και στο δικαστήριο, για το οποίο φαίνεται ότι ο 50χρονος Ρώσος δεν επικοινωνούσε με το περιβάλλον κατά την ώρα της οδήγησης του. Επίσης, Νικήτα, να σου πω ότι στα αποτελέσματα από τις αναλύσεις στο αίμα του 27χρονου Παναγιώτη δεν έδειξαν ότι είχε καταναλώσει οτιδήποτε. Επίσης, στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι ο 50χρονος Ρώσος τον είχαν μεταφέρει στο σπίτι του και από εκεί είχε πάρει δεύτερο αυτοκίνητο, ενώ το δικό του είχε μείνει σε χώρο όπου βρισκόταν και διασκέδαζε μαζί με άλλα πρόσωπα και βγήκε στους δρόμους προκαλώντας το θανατηφόρο δυστύχημα. Υπενθυμίζεται ότι η αστυνομία τον παρέπεψε με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ αναμένονται, Νικήτα, και τα αποτελέσματα από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, τα οποία αναμένονται τις αμέσως επόμενες μέρες. Είχαμε αναφερθεί από αυτή την εκπομπή ότι θα έρχονταν τουλάχιστον μέχρι χθες. Κάποια από τα στοιχεία έχουν έρθει, ωστόσο φαίνεται να μην είναι τόσο βοηθητικά όσο θα έπρεπε για την αστυνομία και αναμένει τα τελικά αποτελέσματα. Άρα ουσιαστικά ήταν σε χώρο, τα έπιναν και στην εμπορία τον μετέφεραν σε άλλο χώρο για να πάρει το αυτοκίνητο του Αυγερινέ. Ακριβώς. Τον είχαν μεταφέρει στο σπίτι του, όπως έχει αναφερθεί στο δικαστήριο. Από εκεί φαίνεται να πήρε δεύτερο αυτοκίνητο και να βγήκε στους δρόμους προκαλώντας αυτό το δυστύχημα. Είναι πατέρας δύο παιδιών, Νικήτα, να πούμε, και επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο νησί από το 1999. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε, δεν έχει δεσμούς με την Κύπρο. Μάλιστα. Αυτό αναφέρθηκε τουλάχιστον στο δικαστήριο. Ωστόσο, είναι πατέρας δύο παιδιών, διαμένει στην Κύπρο από το 1999 και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά.